Είπαμε ότι οι χάρτες της Κρήτης αναρτηθήκανε με λαθασμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Το υιοθέτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Κρέκας, στο γραφείο της κυρίας Κοζηράκη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Είπε ότι θα δοθεί το πράσινο φως να γίνει αποσφαλμάτωση. Η πρότασή μας εμάς, σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ήταν να συμμετέχουμε όλες οι ενώσεις της Κρήτης, εφόσον γνωρίζουμε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα όπως δεν τα γνωρίζει κανείς, γιατί τα δουλεύουμε από το 1996 και μέχρι και σήμερα, γνωρίζουμε το περιουσιολόγιο του κάθε Έλληνα παραγωγού και ιδιοκτήτη γης σε όλη την Κρήτη, που πιστέψτε με δεν υπάρχει ούτε πατουσιά γης αδήλωτη σήμερα που μιλάμε. Επομένως ξέρουμε αν το τεμάχιο είναι ενοικιαζόμενο, ιδιόκτητο, αν είναι με συμβόλαιο, αν δεν είναι κτλ. Ζητήσαμε, εφόσον στην αρχική προκήρυξη του έργου των δασικών χαρτών όσο αφορά την περιφερειακή, την περιφέρεια Κρήτης και ειδικά το νομό Ηρακλείου και Λαστιθίου, που το πήρε ένα μελετητικό γραφείο, ένας ιδιώτης από τη Θεσσαλονίκη, και εφόσον εμείς βρήκαμε σωρία λαθών, δηλώσαμε το παρόν να κάνουμε την αποσφαλμάτωση σε μια νέα προκήρυξη που θα γίνει, και με αυτόν τον τρόπο θα απεγκλωβίσουμε και χιλιάδες παραγωγούς που είναι στην ομοιρία των δασικών χαρτών. Η Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηρακλείου μίλησε με τον ίδιο τον Υπουργό, μίλησε με τον Διευθυντή του Υπουργού. Μας είπαν ότι βάσει του άρθρου 24 μπορούμε να συμμετάσχουμε στην αποσφαλμάτωση των δασικών χαρτών. Είδαμε τις προϋποθέσεις, πήραμε δύο αξιόλογους συντοπίτες μας, δασολόγους, τους έχουμε και τους πληρώνουμε τώρα και 5 μήνες τα παιδιά, για να περιμένουμε αυτή την έρμη την αποσφαλμάτωση για να την κάνουμε σωστά. Έχουμε τους δασολόγους, έχουμε τους μηχανικούς, έχουμε τους γεωτεχνικούς μας, έχουμε τους χρήστες που είναι πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδική πιστοποίηση όσο αφορά τη χρήση χαρτογραφικών υποβάθρων. Δηλαδή δεν είναι τυχαίοι υπαλλήλοι που τους παίρνει ένα γραφείο για 4-5 μήνες. Έχουμε τοπογράφους μηχανικούς, έχουμε τεχνολόγους τροφίμων, έχουμε γεωπόνους, τους δασολόγους, έχουμε όλο το επιτελείο που μπορεί να χαρτογραφήσει και να στήσει όλη την ιστορία αυτή που λέγεται δασικός χάρτης και αποσφαλμάτωση. Περιμένουμε τα ψηλά γράμματα, περιμένουμε την υπόσχεση του ίδιου του Υπουργού ότι αν τηρούμε τις προδιαγραφές του αύριο 24 θα το πάρουμε, και με αυτόν τον τρόπο θα απεγκλωβίσουμε χιλιάδες συντοπίτες μας, γιατί εμείς ήδη έχουμε τα αποθηκευμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα της κυρίας Δουλγεράκης παράδειγμα, που ξέρουμε ότι έχει 10 στρέμματα ελιές, ένα χωράφι σε καλή γεωργική κατάσταση, ένα βοσκότοπο, ένα αμπέλι και ένα σόχορο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να πατήσει ο δικός μας χάρτης, ο επίσημος χάρτης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο χάρτης που αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ανανεωμένος, γιατί είναι ο χάρτης που διαχειρίζεται 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε κάθε προγραμματική περίοδο. Αυτός ο χάρτης θα κουμπώσει πάνω σε ένα νέο χάρτη που δεν έχει καμία εμπειρία, καμία υπόσταση, δεν έχει την οικονομική οντότητα, γιατί ο δικός μας χάρτης παίζει με χρήματα. Δίνει λεφτά στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες ιδιοκτήτες γης, στους παραγωγούς μας, είτε είναι κατά κύριο επαγγελμα αγρότες είτε έτερο επαγγελματίες. Επομένως, αν αυτό το πάντρεμα τελικά δεν τον υιοθετήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και δεν προχωρήσει από μόνο του. Δεν προχωρήσει από μόνο του, δυστυχώς θα έχουμε νέα χαρτογραφικά υπόβαθρα με νέα προβλήματα. Με τα χαρτογραφικά και με νέα δεδομένα. Και με νέα δεδομένα. Άρα, νέα δεδομένα από ένα μελετητικό γραφείο της Θεσσαλονίκης. Κύριε Χιλετζάκη, το ανάδειγμα της Κρήτης. Μάλιστα. Αυτά τα 4 συμβούλια ιδιοκτησίας που θα έχουν αντίστοιχα ως έδρες Κέρκυρα, Ηράκλειο, Κρήτης, Μυτιλίνη και Πειραιά, τι στην ευχή ακριβώς θα κάνουνε? Θεωρώ ότι θα είναι μια μικρή υπηρεσία που θα κάνει την αξιολόγηση των τίτλων ιδιοκτησίας του κάθε ένα από αυτούς. Μα στην Κρήτη, αν ένα συμβούλιο αρχίσει να αξιολογεί τους τίτλους ιδιοκτησίας τους ανύπαρκτους, γιατί το ιδιοκτησιακό της Κρήτης δεν
δεν έχει καμία σχέση με το ιδιοκτησιακό της υπόλοιπης Ελλάδας, τότε δυστυχώς θα μας φάει πάρα πολύ χρόνο. Ήδη έχουμε χάσει 6 μήνες για να περιμένουμε την πορυβόητη τροπολογία, που η τροπολογία αυτή άλλα μας λέγανε, άλλα βλέπουμε και δυστυχώς αναβάζουμε σε μία ομοιρία τους ανθρώπους, τους παραγωγούς, τους ιδιοκτήτες γης, γιατί ιδιοκτήτης γης μπορεί να είναι και ένας ξενοδόχος και να μην είναι παραγωγός, τους ιδιοκτήτες γης, εφόσον έχουμε την τεχνική εμπειρία, έχουμε όλο το σύστημα έτοιμο και με ένα πάτημα του κομπιού το 70% των χαρτών διορθώνεται δικό μας, είναι θέμα μηχανογράφου και του κουμπιουτερά δηλαδή του δικού μας, με λίγα λόγια για να καταλάβουν και οι ακροατές, τότε αν δεν μπορεί να το υιοθετήσει αυτό το Υπουργείο, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που υπάρχει, κύριε Χιλετζάκη, μισό λεπτό. Γιατί έχει ακουστεί κατά κόρον μέχρι σήμερα και δεν ξέρω ποια είναι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η δική σας σήμερα η άποψη. Γιατί περιμένετε εδώ και ένα πεντάμινο, έχοντας καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Έχετε πάρει δασολόγους, όπως μας λέγατε πριν από λίγο. Οι προτάσεις σας είναι περιστατωμένες. Έχετε το σοβαρό υπόβαθρο και έτσι όπως το ιδιοκτησιακό περνάει από χέρι σε χέρι, από τη μία στην επόμενη γενιά, ανάμεσα στις οικογένειες, διότι είναι λεφτά τα οποία δίδονται ουσιαστικά και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, πώς γίνεται. Γιατί λοιπόν να μην θέλει να υιοθετήσει αυτή την πρόταση? Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε, ξέρετε, εδώ μας μυρίζει, άλλοι το λένε πιο ευθαρσώς, ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Εσείς διαβλέπετε ότι υπάρχει σκοπιμότητα, αν όντως υπάρξει άρνηση? Κυρία Δουλτζεράκη, για να χαρτογραφηθεί ετησίως όλη η ελληνική επικράτεια από τον Εύρο και μέχρι την Κρήτη, η ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο παίρνει περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να χαρτογραφήσει όλη την Ελλάδα. Η ιδιωτική εταιρεία που χαρτογράφησε τον νομό Ηρακλείου με τον νομό Λασιθίου πήρε μόνο 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μας παραπέμπει κάπου αλλού, ότι και καλά φεύγουν τα χρήματά μας και αυτά τα χρήματα, κυρία Δουλγεράκη, δεν πιάνουν τόπο. Δεν κάναμε τη δουλειά μας. Όταν σε μια εταιρεία δίνουμε μια τέτοια χρηματοδότηση, θα έπρεπε οι δασικοί χάρτες να μην έχουν ψεγάδι. Θα έπρεπε όλα να είναι στην εντέλεια και η παραγωγή μας, κυριολεκτικά και οι ιδιοκτήτες γης, να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Εμείς δηλώνουμε παρόν, θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους ιδιοκτήτες γης, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τους χώρους, είμαστε πιστοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουμε παρόν. Αν ο Υπουργός θέλει να το καταλάβει και για να μην βάλει σε ομοιρία χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, καλό θα ήταν να συνεργαστεί με τις ενώσεις που πραγματικά έχουν την εμπειρία, που γνωρίζουν. Το είπατε από την αρχή, έχουν το υπόβαθρο και εκεί έχουμε μείνει. Αυτό. Κύριε Χιλετζάκη, ένα ερώτημα το οποίο έρχεται και νομίζω ότι είναι το πλέον επιτακτικό αυτή την ώρα και έρχεται από πολύ κόσμο και από ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν ότι έχουν εμπλακεί χωρίς τη θέλησή τους, χωρίς την δική τους υπεταιότητα, μέσα σε αυτή την διαδικασία με τους δασικούς χάρτες. Ρωτούν το εξής: πηγαίνουμε στις δασικές υπηρεσίες, καταθέτουμε ενστάσεις, αντιρρήσεις όπως λέγονται, γιατί και το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, ή ακόμα περιμένουμε, διότι τρέχουν και οι ημερομηνίες? Τι γίνεται? Ακριβώς την ίδια ερώτηση είχαμε κάνει στον Υπουργό όταν είχε κατέβει και του είπαμε, κατέβασε τα χαρτογραφικά υπόβαθρα για να μην αρχίσουν τα δασαρχεία να ζυμώνουν από ανθρώπους κτλ. Ο Υπουργός μας απάντησε και μας είπε το εξής: δεν τα κατεβάζω γιατί κάποια αστικά ακίνητα που είναι εντός της πόλης και κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να βγάλουν οικοδομικές άδειες, που πρέπει να κάνουν κάποιες πράξεις, αν τα κατεβάσω παγώνει όλη η αγορά στο κομμάτι της δόμησης κτλ. Θα τα κρατήσω όσο έχουν, δεν θα
θα αποτρέπουμε τον κόσμο να πάει να τα διορθώσει για να αναρτηθούν τα νέα χαρτογραφικά υπόβαθρα και όλα αυτά που... Δεν ισχύει αυτό, κύριε Χιλετζάκη. Λοιπόν, ο κόσμος δεν πήγε στα Ζαστασία. Δεν πήγε στα Ζαστασία, γιατί εμείς οι ίδιοι βγήκαμε και είπαμε να μην πάει. Είπαμε ότι έχουμε μία εξάρτηση. Είναι αρκετός κόσμος ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να πάει και μάλιστα του έχουν ζητήσει πάει... και υπέρογκα ποσά. Πήγε να πάει, έτσι αλλιώς τώρα το ποσό μειώνεται κατά 50% η έκπτωση και εμείς περιμένουμε, κυρία Δουλγεράκη, το μυστικό είναι ένα, να διορθωθούν οι χάρτες. Η αστιβίδα της Κρήτης, το ιδιοκτησιακό της Κρήτης, τα χορτολιβαδικά της Κρήτης να μπουν στην ίδια νομοθεσία όπως μπήκαν τα νησιά με τις φρυγανώδεις εκτάσεις που δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Στο ιδιοκτησιακό της Κρήτης δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα στην Ελλάδα. Η Κρήτη μας έχει ένα ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό. Πολεμήσανε οι παππούδες μας με τα όπλα για να το έχουν αυτό. Καήκανε χωριά που είχαν τα συμβόλαιά τους και τους τίτλους και δεν υπάρχουν πλέον. Όλα αυτά τα έχει αξιολογήσει η κυβέρνηση και θεωρώ ότι στις διευκρινιστικές με υπουργικές αποφάσεις τις επόμενες μέρες θα δώσει λύση. Μάλιστα. Γιατί αν δεν δώσει λύση θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ακόμα για μια φορά. Και πραγματικά δεν θέλουμε να κατέβουμε στους δρόμους όπως κατεβήκαμε την προηγούμενη φορά για να αναγκάσουμε τον ίδιο τον Υπουργό αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να συγκαλέσει έκτακτο συμβούλιο τότε στο Μαξίμου για να δοθούν οι λύσεις. Mm-hmm.